Επιστρέψαμε και ελάτε, ελάτε να κάνουμε εκείνη τη σύνδεση για την οποία σας μίλησα. Σας είπα, θα πάμε μέχρι την Επισκοπή να συναντήσουμε τη Μαρία την Καπύρη, γιατί ο Άγιος Μινάς δεν είναι μονοπωλίουχος στο Ηρακλείο, είναι και της Επισκοπής. Να τη δούμε τη Μαρία την Καπύρη, να μας πει και που βρίσκεται. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα. Πολύ σωστά τα είπες. Ο Άγιος Μινάς δεν είναι πολιούχος μόνο του Ηρακλείου, αλλά και της Επισκοπής. Mm. Γι' αυτό οι γυναίκες εδώ του συνεταιρισμού της Επισκοπής Εργάνη έχουν φτιάξει μία έκθεση με χειροποίητα προϊόντα και θα εορτάσουν εδώ για τρεις μέρες. Αλλά θα μας πει περισσότερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργάνη, η κυρία Σεβαστή. Γεια σας, κυρία Σεβαστή. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην Επισκοπή. Χρόνια πολλά σε όλους. Στο Ηράκλειο και στην Επισκοπή που γιορτάζουμε ταυτόχρονα. Βρισκόμαστε στην έκθεση του Συλλόγου Γυναικών Εργάνη. Είμαστε σύλλογος, όχι συνεταιρισμό, να το διευκρινίσουμε αυτό. Όπου με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Μινά, διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα τριήμερο ή ένα διήμερο, ανάλογα με το χρόνο που έχουν και τα μέλη του Συλλόγου. Έχουμε αξιόλογα μέλη εδώ, αξιόλογες κυρίες, μεγάλες, μικρές, πολύ μικρές, όπου εμείς προσπαθούμε να τους δίνουμε το έναυσμα για να βγάλουν στην επιφάνεια τις δεξιότητες που ήδη έχουν. Πολύ και όμορφα, να πούμε, Μαρία, ότι ο Σύλλογος Γυναικών Επισκοπής είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός σύλλογος, με πολύ ενεργή παρουσία, και αυτό έχετε λοιπόν και αυτή την ημέρα, την ημέρα του Αγίου Μινά λοιπόν, να το κάνουν πράξη οι γυναίκες και να πούν είμαστε εδώ με παραδοσιακά εδέσματα και προϊόντα, τα οποία τα προβάλλουμε και στην έκθεση, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που αναφέρει και η Νικολέτα Σφακιανάκη είναι ότι είστε διαχρονικά ένας πολύ δυναμικός σύλλογος με πάρα πολλές δράσεις και έτσι μία από αυτές τώρα είναι τα παραδοσιακά προϊόντα. Προσπαθούμε να είμαστε δυναμικός σύλλογος με τη βοήθεια των μελών μας. Μόνο το ένα διοικητικό συμβούλιο και μια μονάδα μόνη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε με τη βοήθεια των μελών, που πάντα πρόθυμες προσπαθούν να βοηθάνε το Σύλλογο, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εντός Κρήτης και εκτός Κρήτης και στο εξωτερικό, δόξα στον Θεό, μας καλούνε. Ανταποκρινόμαστε με υπερηφάνεια, μπορώ να το πω, και με αξιοπρέπεια, έτσι ώστε η προβολή της Κρήτης, που αξίζει γιατί ζούμε σε ένα υπέροχο τόπο, να γίνεται όσο γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολύ όμορφα, κυρία Σεβαστή. Να ξεκινήσουμε να δούμε όμως σιγά σιγά τι έχουν κάνει οι γυναίκες και τι εκθέτεται αυτές τις μέρες εδώ. Για ξενάγησέ μας λίγο. Μας του Στέλιου. Ξενάγησέ μας λίγο, Μαρία. Βλέπουμε εμείς ήδη εικόνες τις οποίες μας στείλατε και νωρίτερα. Να μας κάνετε λοιπόν αυτή την ξενάγηση στο χώρο. Πάντως, Μαρία, δεν έχεις παράπονο. Λίγο πολύ. Πάλι σε λιχουδιές, κριτικές λιχουδιές έχω στείλει. Ακριβώς, Νικολέτα. Δεν με αφήνεις μέρα να ηρεμήσω, να με παχύνεις προσπαθώ. Όπως σου είπα και από κοντά, κάθε μέρα πάμε και βρίσκουμε καινούργιες λιγουδιές με παραδοσιακά προϊόντα. Ξεκινάμε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μπράβο, με του Στέλιου του Χανιωτάκη. Ναι, και με τον κύριο Νικητή να μας εξηγήσουν τι είναι αυτά τα οποία θα μας δείξετε. Ακριβώς. Εδώ είμαστε με την κυρία Λουκία. Τι έχετε στον πάγκο σας εσείς, κυρία Λουκία? Ναι, ωραία μελάκια, οικογενειακή επιχείρηση από το 1984. Κεραλιφές, λικεράκια από ρόδι. Και είναι όλα χειροποίητα. Χειροποίητα. Όλα χειροποίητα. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Πάμε σιγά σιγά και στον επόμενο πάγκο. Εδώ, Νικολέτα, να ξέρεις, επικρατεί το κόσμημα. Όπως και σε άλλους από τους πάγκους που έχουμε δει. Εδώ είναι η κυρία Πόπη. Ελάτε, κυρία Πόπη, εδώ να μας πείτε τι έχετε εσείς εδώ στον πάγκο σας. Νικολέτα, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Εμείς κάναμε την τέχνη χόμπι μας. Να ξεκουραζόμαστε που και που από τα φροντίδα και όλα τα υπόλοιπα. Κόσμημα και γιορτινά έτσι. Και κάποια γούρια. Και κάποια γούρια, βέβαια. Ναι. Όλα χειροποίητα. Που μάθαμε από το Σύλλογο στην αρχή, το εξελίξαμε. Έχει κάνει σχετικά εργαστήριο Σύλλογο, σωστά? Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ναι. Και πώς είναι η συμμετοχή σε αυτά τα εργαστήρια? Πάμε πολλές κοπέλες, αρκετές, κάνουμε την παρεούλα, μας μαθαίνουμε μέσα από αυτό και σιγά σιγά το εξελίσσει κάθε μία ό,τι της αρέσει και ό,τι θέλει. Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε. Ναι, Μαρία. Πάμε και στον επόμενο πάγκο της κυρίας Σοφίας, όπου βλέπουμε εδώ πελτέ ντομάτας. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Παραδοσιακός κλασικός πελτές ντομάτας. Συνταγή της γιαγιάς θα λέγαμε. Ντομάτα της Επισκοπής εδώ, παραγωγή δική μας. Και κάνουμε διάφορα προϊόντα. Βέβαια φέτο η χρονιά μας ήταν κακιά και δεν έχουμε ούτε πιπεριές, ούτε σταφύλια λόγω νερού και λόγω κλιματικών
συνθήκων και περιοριζόμαστε μόνο στον Πελτέ. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε το Σύλλογο για τη δυνατότητα που μας δίνει αυτή να εκθέτουμε τα προϊόντα μας μία ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα και προχωράμε. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Είδατε που ήταν ντροπαλή η κυρία Σοφία, παρόλα αυτά μας τα είπε πολύ όμορφα. Μια χαρά ήταν. Και είναι πάντα χρήσιμο. Είναι πάντα χρήσιμο να έχουμε ένα πελτέ ντομάτας έτοιμο στο ντουλάπι μας και με τοπικές ντομάτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στην κυρία Ελένη. Ελάτε από εδώ, κυρία Ελένη, να μας δείξετε. Η κυρία Ελένη έχει και αυτή κοσμήματα και έχει επιλέξει να μας δείξει δύο συγκεκριμένα κοσμήματα που πιστεύω θα σας αρέσουν πολύ και εσένα, Νικολέτα, γιατί έχουν ιδιαίτερη ιστορία. Καλησπέρα σας. Είναι υπέροχο το συνέστημα να βρίσκομαι με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με τον πολιτισμό. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Η επαφή έγινε από την κυρία Ελένη Μαραγκάκη προς το σύλλογο τον τοπικό εδώ. Δημιουργήσαμε εικόνες και εγώ θα σας μιλήσω για ένα κόσμημα που έχω φτιάξει, που το έχω κατασκευάσει για την επέτειο του 21. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σωστά. Συμβολίζω τους Έλληνες με τα μπυλάκια που σκοτώθηκαν, τους στεφανώνω και τους τιμώ σαν ήρωες με ρετσίνι και χρυσό που έχω δημιουργήσει ένα πέτρωμα και αντί για σημαία έχω βάλει το τριοπατήτηρο, το οποίο δημιούργησα το κορδόνι για να κρεμάσω το κόσμημα. Επίσης, έχω αρώματα και κοσμήματα, τα οποία εμποτίζω το ξύλο με το άρωμα, με τα κρινάκια της Κνωσού. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ όμορφες δημιουργίες. Αυτό που κρατάω εγώ, Μαρία... Νικολέτα, όπως βλέπεις... Εγώ αυτό που κρατάω είναι αυτή η όρεξη και των μελών του συλλόγου να δημιουργήσουν, να εκθέσουν πράγματα και νομίζω ότι είναι και μέχρι αργά το βράδυ η έκθεση, έτσι. Νομίζω είναι μέχρι 10 το βράδυ. Ακριβώς. Και όπως... Ναι, ναι, πολύ σωστά, Νικολέτα. Και όπως θα δεις, αυτή την όρεξη την έχουν μεταδώσει και στις νεότερες γενιές, τις οποίες έχουν πλησιάσει και τις έχουν βοηθήσει να μάθουν και αυτοί να δημιουργούν όμορφα πράγματα με αγνές πρώτες ύλες. Πάμε και στον επόμενο πάγκο της κυρίας Γεωργίας, σωστά. Πολύ καλά. Τι έχετε, κυρία Γεωργία, εσείς εδώ? Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Έχω διάφορα. Είναι κιδόνι, περγαμόντο, σταφύλι γλυκό, διάφορες βαρμελάδες, μουσταλευριά, πετιμέζι, ντομάτα, ξινόχοντρο και διάφορα βότανα. Όλα χειροποίητα. Όλα από τα σεράκια μου. Με πρώτες ύλες εδώ της περιοχής. Ναι, βέβαια. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στο νεότερο μέλος αυτής της παρέας εδώ, τη Βάλια, που θα μου επιτρέψετε να της μιλάω και στον Ενικό, γιατί είμαστε και συνομήλικες. Γεια σου, Βάλια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να πω εγώ δύο λόγια. Είναι πολύ όμορφο, Νικολέτα, όταν πηγαίνουμε στα χωριά και συναντούμε νέους ανθρώπους που έφυγαν για να σπουδάσουν, η Βάλια δεν είναι γεωπόνος, και επιστρέφουν τις γνώσεις τους στον τόπο και στον σύλλογό τους. Πες μας όμως εσύ περισσότερα, Βάλια. Τέλεια. Εγώ προσπάθησα να συνδυάσω τόσο το χόμπι όσο και τις σπουδές της γεωπονίας και έτσι έχω φτιάξει χειροποίητα σαπουνάκια με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της δικής μας παραγωγής εδώ στο χωριό, προσπαθώντας να συνδυάσω και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και συσκευασίες που να είναι πολύ φιλικές. Και σίγουρα το ελαιόλαδο γνωρίζουμε ότι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες για το δέρμα. Οπότε προσπάθησα να παρουσιάσω αυτό. Τέλεια, τέλεια. Και Νικολέτα, τελειώνουμε με κάποιους ακόμα πάγκους με κοσμήματα και πλεκτά, αλλά όπως αντιλαμβάνομαι και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Είδαμε όμως χαρακτηριστικές εικόνες. Ναι, ναι, Μαρία. Η έκθεση θα λειτουργήσει, κυρία Σεβαστή, μέχρι και... Μέχρι και σήμερα είναι η έκθεση. Είχαμε πάρει τρίμερη άδεια από την εφορία. Οπότε μέχρι και σήμερα ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με διαδραστικά εργαστήρια όσον αφορά την κατασκευή εικόνας σε παλαιός ξύλου. Είχαμε και από εκεί του συλλόγου κάποια πράγματα που κάνουμε, λικέρ κρασιού, κάνουμε ξομπλιαστά κουλούρια, αυτά τα επίσημα για το γάμο που δίνουμε.
Αλλά όποιος θέλει να βρει τα κορίτσια του συλλόγου, μπορεί άνετα να τα βρει μέσω Facebook ή να επικοινωνήσει μαζί μας. Μας ξέρουν πια, πιστεύω. Νικολέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθω εδώ γιατί μου κάνει παράπονο εδώ ο περατέρω. Ότι έχω καθυστερήσει λίγο να έρθω να σας κάνω ένα κέρασμα. Θα έρθω σύντομα. Οπότε τα μέλη του συλλόγου είναι ενεργά, είναι δραστήρια όλο το χρόνο. Ό,τι θέλετε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Και να πούμε και ένα ακόμα, αν μου επιτρέπετε και αν το επιτρέπει ο χρόνος, ότι έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με τα μικρά κορίτσια της περιοχής, από γυμνάσιο και κάτω, από νήπιο και τρίτη γυμνασίου, όπου όλο το καλοκαίρι τους κάνουμε μαθήματα και διαδραστικά εργαστήρια όσον αφορά την οικοκυρική, τα εργόχειρα, τη μαγειρική. Και μέσα στον χρόνο, ανάλογα την εποχικότητα και τις γιορτές, για να μην τα ενοχλούμε από τα σχολεία τους. Πολύ σημαντικό και αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δείτε τα μικρά παιδιά, τη δύναμη και τη χαρά μας δίνουν. Υπόσχομαι ότι θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού. Και επειδή Μαρία δεν έχουν επιστροφή εκεί, να δώσεις τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις κυρίες. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις δράσεις τους και να συνεχίσουν να είναι το ίδιο δυναμικές. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Μαρία και σαν σε περιμένουμε εδώ πίσω στο πλατό της εκπομπής.